Τον λόγο είχε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Γεώργιος Καντζαφέρης, για 4 λεπτά, κ. Καντζαφέρη. Κύριε Πρωθυπουργέ, καταθέσατε μία σειρά λόγων για τους οποίους δεν μπορούμε να είμαστε παντελώς ήσυχοι, ήρεμοι και ασφαλείς με την Τουρκία. Είναι σήμα οξύμων και αντιφατικό όμως. Από τη στιγμή που μία χώρα, και παίρνω το κορυφαίο από αυτά τα οποία εσείς είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, απειλεί μία άλλη χώρα με πόλεμο, κάζους μπέλι, πώς μπορούμε εμείς να συζητάμε για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη? Θα μπορούσε να συμβεί αυτό εάν το κάζους μπέλι ήταν εις βάρος της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας? Εμείς είμαστε η υποδιοέστερη χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε μια χώρα που απειλεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πόλεμο και εμείς είμαστε οι πρώτοι συνήγοροι της εισόδου αυτής της χώρας Ευρώπης. Είναι μια χώρα που κατέχει το 38% άλλης χώρας. Εάν κατήχε η Τουρκία το 38% της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, θα γινόταν σήμερα κουβέντα να μπει η χώρα αυτή στην Ευρώπη? Επομένως λοιπόν, από τη μία πλευρά προσπαθείτε να οικοδομήσετε αυτή την σχέση καλής γειτονίας και από την άλλη πλευρά η Τουρκία προκλητικός δεν κάνει ένα βήμα πίσω. Εμείς σήμερα, τον Νοέμβριο του 2010, έχουμε τον ίδιο λόγο, την ίδια θέση για τα 12 ναυτικά μίλια? Έχει αλλάξει κάτι? Αυτοί μιλάνε ευθέως ότι υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για τη χτένα. Αλλού 9, αλλού 8, αλλού 6. Θέλω να το ξεκαθαρίσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό, και νομίζω ότι είναι ευθύνη της κυβερνήσεων να ξεκαθαρίσει ποια είναι η κατάσταση σήμερα επιτέλους με την Τουρκία. Πού οδηγούνται τα πράγματα? Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία μένουν στο κενό. Έρχονται και μας ζητάνε ομόλογη σχέση. Δηλαδή, για να σκεφτούν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τη σχολή της Χάλκης, ότι εδώ πρέπει να κάνουμε εμείς τις τάδες εγκριμένες υποχωρήσεις. Πού βρισκόμεθα? Οι πολλές προσκλήσεις, το πήγαινε και το έλα, δεν λέει τίποτα εάν η Τουρκία δεν σταματήσει κάθε φορά να βάζει και νέα θέματα. Εάν η Τουρκία πραγματικά θέλει την καλή γειτονία με την Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε από τη μηδενική θέση που υπήρχε την επομένη της συμφωνίας του Βενιζέλου με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Τότε η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ δεν είχε γύρει τόσα θέματα και κανένα θέμα εις βάρος της Ελλάδος. Όλα αυτά τα θέματα προέκυψαν από τότε μέχρι σήμερα και διαρκώς προκύπτουν. Έτσι σήμερα οδηγούμεθα εις μία πορεία με την Τουρκία, η μεν Τουρκία να ζητά μία σειρά πραγμάτων εις βάρος της Ελλάδος και η Ελλάδα από την πλευρά της Τουρκίας να μην διεκδικεί τίποτα, ούτε καν τα αυτονόητα. Και ομιλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, για το ψήφισμα της 24 Νοεμβρίου του 1981 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, που λέει ότι οι χώροι λατρείας επιστρέφουν στους σκοπών για τον οποίο ανηγέρθησαν. Επομένως λοιπόν έχετε μία απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας, κουνήστε την και πείτε εδώ, εφαρμόστε το ψήφισμα αυτό του Συμβουλίου του ΟΗΕ, όπου μιλάει σαφώς. Δηλαδή η Αγία Σοφία να γίνει πάλι σιανικός ναός. Αυτό λέει το ψήφισμα. Η Ελλάδα λοιπόν αποποιείται όλων αυτών των θέσεων που ευνοϊκώς α, β, γ στιγμή βγήκαν υπέρ ημών από τον ΟΗΕ. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πεδίο ζωηρών. Και τέλος, πείτε μας επιτέλους, τι γνωρίζει η κυβέρνηση για πετρέλαια εις το Αιγαίο? Και αν, και βεβαίως αυτό το βασικό, σκέφτεται κάποια στιγμή η κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, να εγείρει θέμα ΑΟΣ? Είναι βασικό, μιλάμε μόνο για φαλοκρηπίδα, έχουμε εγκλωβιστεί στη φαλοκρηπίδα, που όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει, και δεν μιλάμε για ΑΟΣ, όπου είναι σίγουρο ότι έχουμε τη θέση, την θετική για την Ελλάδα, 100%. Ο Πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Καραζαφέρη, θέσατε αρκετά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσα και εγώ να σας απαριθμίσω πολλά περισσότερα αρνητικά σε ό,τι αφορά την γείτονα χώρα και θα ήταν και θα είχα και μάλιστα το δίκαιο με το μέρος μου, με το μέρος μας αν θέλετε, η Ελλάδα στο να αναφέρει όλα αυτά τα θέματα. Το ερώτημα σε αυτό όμως που θέσατε είναι ωραία. Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας? Ακριβώς λόγω αυτών των θεμάτων εμείς πήραμε μια σημαντική απόφαση το 1999 λέγοντας κάτι πολύ απλό. Ναι στην ενταξιακή πορεία, αλλά αυτή η, αυτός ο οδικός χάρτης αν θέλετε που είναι η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πιστεύω όμως, επειδή το θέσατε, ότι πράγματι ήρθε η στιγμή
να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα, βεβαίως και μαζί με την Τουρκία. Εγώ να ανατρέξω στην εμπειρία της περίοδου που θυμάμαι καλά ως Υπουργός Εξωτερικών 99-2004, γιατί πριν από εκείνη την περίοδο είχαμε πολλές δυσκολίες, καμία πρόοδος, συνεχώς είμαστε εμείς οι δακτυλοδεικτούμενοι στις όχι μόνο ελληνοτουρκικές αλλά στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τότε την πολιτική βούληση ένθεν και ένθεν Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία την ευρωπαϊκή της Τουρκίας, να μιλήσουμε ανοιχτά μαζί της. Με ειλικρινή πρωτοβουλία αποτυπώθηκε και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκη το 1999, μια διαδικασία εταιρικής σχέσης που συνέβαλε στην κινητικότητα των θέσεων των δικών μας, αλλά ακόμα περισσότερο στην αποτύπωση όσων και εσείς αναφέρατε, ή σχεδόν όσων αναφέρατε, στην αποτύπωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά δεν ήταν απλώς θέματα τα οποία πια ήταν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Κύπρου και Τουρκίας, αλλά είχαν πια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η προσπάθεια που κάναμε συνέβαλε όχι μόνο σε συνέργειες στην οικονομία, στον χώρο του περιβάλλοντος ή σε άλλους τομείς της ενέργειας κτλ., αλλά ακόμα και μεταξύ των δύο λαών και των πολιτών, κάτι που είναι μια παρακαταθήκη που υπάρχει και σήμερα. Και σήμερα παίρνουμε ακόμα και πρωτοβουλίες, όπως είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή κατάσταση, όπου υπάρχει ένας προβληματισμός στην Τουρκία, παράλληλος προβληματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτη-μέλη για το μέλλον της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η κατάσταση δεν βοηθά ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την Τουρκία, αλλά βέβαια ούτε και την Ελλάδα και την Κύπρο. Γι' αυτό θέλω να προτείνω ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ανοιχτή κουβέντα για το θέμα Τουρκίας. Η δικιά μας θέση παραμένει ότι θα πρέπει να πούμε στην Τουρκία: μπορείς βεβαίως να έχεις προοπτική να γίνεις μέλος, αρκεί όμως, αρκεί επιτέλους 5 πράγματα πολύ συγκεκριμένα, γνωστά, είναι αποτυπωμένα πια στον αδικό χάρτη για την Τουρκία, να γίνουν πράξη. Αυτή η συζήτηση βεβαίως γίνεται και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, ξέρω ότι γίνεται και σε άλλες χώρες. Εμείς νομίζω πρέπει όμως αυτή να την φέρουμε σε ένα επίσημο πια επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να τονίσω βεβαίως ότι πίστη μου είναι ότι μια ουσιαστική τέτοια διαδικασία θα μιλάει για μια Τουρκία στο μέλλον βεβαίως πολύ διαφορετική. Μια Τουρκία που θα είναι ευρωπαϊκή, θα σέβεται και θα υιοθετεί το διεθνές δίκαιο, θα θέλει και θα τηρεί τις αρχές της καλής γειτονίας, θα θέλει και θα προστατεύει την θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών της, αναφερθήκατε και στην ελληνική μειονότητα, θα θέλει και θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων που διαβίουν στην επικράτειά της. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης με ιδιαίτερη ισχύ. Θα πρέπει, όπως είπα, και εμείς θα πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία να το φέρουμε για επίσημη πια διαβούλευση και συζήτηση στα ευρωπαϊκά όργανα. Επίσης πιστεύω ότι η τουρκική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου θα έχει να πάρει σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας και τη δικιά της πορεία σε όλα αυτά τα θέματα, κύριε Καρατζαφέρη. Κλείνουν με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, να ξεκαθαρίσω και εδώ μερικά πράγματα. Είπαμε ότι η πολιτική και συστηματική μας επιδίωξη είναι η οριοθέτηση, των θαλασσίων ζωνών με όλες τις γειτονικές χώρες. Γι' αυτό προχωρήσαμε στη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Αλβανία, της οποίας η κύρωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, με ευθύνη της χώρας αυτής, λόγω παρεμβολής της εσωτερικής δικαστικής διαδικασίας. Υπογραμμίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά υποφελής και για τις δύο χώρες και ελπίζω ότι η Αλβανία θα διευθετήσει το ανακύψαν ζήτημα στο σύντομο μέλλον. Για τους ίδιους λόγους κάναμε διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο, διαπραγματεύσεις βέβαια δύσκολες και τεχνικές που όμως συνεχίζονται. Επαναλαμβάνω, θέλουμε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και την Τουρκία, όπως και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το δίκαιο της θάλασσας εξελίσσεται και προφανώς και εμείς από την πλευρά μας λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις. Επειδή όμως γράφονται πολλά ανακριβή προς την ΑΟΣ, ας είναι και κάτι άλλο ξεκάθαρο. Η ΑΟΣ δεν είναι κάποιο μαγικό χαρτί με υπερφυσικές ιδιότητες που λύνει όλα τα προβλήματα.
Θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι πράγματι το θέμα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, πιθανών πόρων που έχουμε στην περιοχή μας, Αιγαίο, Ιόνιο, αλλά και νότια και της Κρήτης, είναι ένα αντικείμενο που εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο και μάλιστα έχουμε αποφασίσει να επικαιροποιήσουμε τον νόμο που υπήρχε παλαιότερα, διότι υπάρχουν βεβαίως και πρόσφατες εξελίξεις, όχι μόνο στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στις έρευνες που γίνονται, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Με αυτά, κύριε Κρατζαφέρη, και πάλι σας ευχαριστώ για να μπορώ που μου δώσετε την ευκαιρία να διευκρινίσω τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης μέσα σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνιακής, αν θέλετε, εκμετάλλευσης, και να τονίσω ότι όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μπορούμε να τα ασκήσουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αφορούν και στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.